Φουστοξότες. Εκεί δίνουμε ραντεβού για αυτή την Κυριακή 8 Αυγούστου, 11.30 το πρωί, σε ένα χώρο ο οποίος θα μας μαγέψει όλους. Ανακαινίστηκε και ανοίγει με την έκθεση φωτογραφίας, την οποία παρουσιάζει ο υπερδραστήριος πολιτιστικός φυσιολατρικός σύλλογος Τοξωτών Ξάνθης, ο οποίος αξιοποίησε με μεγάλη προσοχή και πολύ δημιουργικά όλους αυτούς τους μήνες που ήταν κλειστή η κοινωνία, η οικονομία και φυσικά ο τομέας του πολιτισμού. Καλημερίζουμε την πρόεδρο, την κυρία Παρασκευή Καρασακαλίδου. Καλημέρα, κυρία Καρασακαλίδου. Καλημέρα. Φαντάζομαι στους ακροατές όλους. Φαντάζομαι, πρόεδρε, το καλοκαίρι στους τοξότες είναι ούτως ή άλλως μαγευτικό, όπως και όλοι οι μήνες βέβαια του έτους, αλλά το καλοκαίρι ένας λόγος παραπάνω, με τις ανθισμένες εκεί αυλές, με τις αυλές με τα πανέμορφα λουλούδια. Δεν θα ξεχάσω τώρα, μια και μιλάμε για θύμησες, έτσι το χαρακτήρισε την έκθεση αυτή η πρόεδρος, θα μας το πει, αλλά θέλω να το πω αυτό και έχει απόλυτο δίκιο, γι' αυτό το λέω. Επιβεβαιώνω δηλαδή αυτό που θα σας πει σε λίγο. Κάποια στιγμή, στις καλές εποχές, προ υγειονομικής κρίσης, ζητήσαμε από τον φυσιολατρικό, πολιτιστικό φυσιολατρικό σύλλογο Τοξωτών να έρθει και να μας παρουσιάσει τις δράσεις του, τα σχέδιά του, με αφορμή κάποιες εκδηλώσεις που διοργάνωνε τότε εκεί στην περιοχή. Δεν θα ξεχάσω, πρόεδρε και φίλες και φίλοι, εκείνα τα ευωδιαστά ζουμπούλια και κρινάκια κομμένα από τους κήπους εκεί, τις γειτονιές των Τοξωτών, που έφερε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, στο στούντιο, η πρόεδρος, η κυρία Καρασακαλίδου. Επί μια εβδομάδα φυσικό αρωματικό χώρο, κυρία Καρασακαλίδου. Πραγματικά, το θυμάμαι και είναι μοναδικό. Ήταν μοναδικό, πραγματικά. Ευχαριστώ που το αναφέρετε. Πάμε λοιπόν σε αυτές τις όμορφες θύμησες. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δημοτικό Ραδιόφωνο και το Δήμο της Ξάνθης που στηρίζει τις ενέργειές μας, τις προσπάθειές μας και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πάντα είναι στο πλευρό μας. Αλλά και πάλι θα πω το εξής, ότι είμαστε μόνοι μας στη σκέψη μας. Όταν πρόκειται να υλοποιήσουμε αυτά που σκεφτόμαστε, θέλουμε την βοήθεια, την αρρωγή της πολιτείας, του φίλου, της κοινωνίας γενικότερα. Και είμαστε ευγνώμονες προς όλους, προς την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, η οποία είναι συνδιοργανώτρια, και ο Δήμος του Πύρου, αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, που βοηθάει να υλοποιηθεί αυτή η δράση μας, που για μας έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Εκτός το ότι παρουσιάζουμε φωτογραφίες και προπολεμικές, θα έλεγα, και έχουν και ιστορικότητα, και πάντα βέβαια οι άνθρωποι, η φύση και τα κτίσματα είναι η ιστορία ενός τόπου, και το αναφέρουμε και στην πρόσκληση αυτή μας. Αυτή είναι η ψυχή των τόπων, οι άνθρωποι, ναι, τα κτίσματα και η φύση. Το κτίριο αυτό που θα είναι ο εκθεσιακός χώρος, ναι, είναι το πρώτο δημοτικό χριστιανικό σχολείο που κτίστηκε το έτος 1930 από τους πρόσφυγες τότε, όταν ήρθαν στους Τοξώτες. Το κτίριο αυτό λειτουργήσε δεκαετίες αρκετές, παρέμεινε κλειστό και ανακαινίστηκε εδώ και χρόνια, είναι αλήθεια, με την βοήθεια του, όταν ήταν υπουργός ο Μαργαρίτης ο Τζίμας, υπουργός Μακεδονίας Θράκης, γιατί η καταγωγή του είναι από τους Τοξώτες. Είναι ένα πανέμορφο κτίριο, έχει ανακαινιστεί με πολύ μεγάλη προσοχή και επιλέξαμε αυτόν τον χώρο για να εκθέσουμε τις φωτογραφίες μας. Ανοίγει για πρώτη φορά, ανοίγει με την, ναι, δηλαδή θα τον δούμε το χώρο όπως έχει, ναι, ανακαινιστεί τώρα για πρώτη φορά με την έκθεση φωτογραφίας, ναι, του συλλόγου. Και επίσης θέλουμε μέσα να δώσουμε και μία νότα αισιοδοξίας μας για την εκδήλωσή μας, γιατί έτσι που αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, αν παραιτηθούμε και από αυτές τις δράσεις, νομίζω ότι θα αρρωστήσουμε από άλλες καταστάσεις. Οπότε μία προσπάθεια κάνουμε με πολύ σεβασμό για την ιστορία μας και για το χώρο αυτό, και βέβαια και για όλους που προσκαλούμε να τιμήσουμε την εκδήλωσή μας αυτή. 11.30 το ραντεβού την Κυριακή για τα εγγένεια στους Άνω Τοξώτες, στο πρώτο δημοτικό ανακαινισμένο, παλιό, έτσι, ανακαινισμένο δημοτικό σχολείο Τοξωτών. Θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη για όλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ναι, το πρωί θα
Μπορεί να επισκέπτεται όπως επιθυμεί από 10 μέχρι 12 το πρωί και το απόγευμα 8 με 9. Νομίζω ότι ερχόμενος κάποιος τοξότες θα μπορεί παράλληλα να περπατήσει. Και αφορμή μπορεί να είναι η έκθεση για να βρεθούμε να συναντηθούμε στους πανέμορφους τοξότες. Άλλωστε και στο χωριό μας έχουμε και πολύ, έχουμε και ταβερνάκια με μέσα δάση. Έχετε πολλές ομορφιές. Και όμορφους ανθρώπους έχουν οι τοξότες. Δόξα τω Θεώ, όπως και όλη η Ελλάδα έχει όμορφους ανθρώπους και τα τοπία μας είναι μοναδικά. Αλλά και εμείς αγαπάμε το χωριό μας και προσπαθούμε να το... Να το αναδείξουμε. Να αναδείξουμε τις ομορφιές του. Και το κάνουν αυτό συστηματικά. Θα σας πούμε σε λίγο τι κάνουν. Λίγο να σταθούμε στην έκθεση φωτογραφίας τις οποίες μας καλεί ο Σύλλογος. Είπε η κυρία Καρασακαλίδου ότι έχει φωτογραφίες και προπολεμικά από τη δεκαετία του 20, μου λέγατε, κυρία Καρασακαλίδου. Αλλά και μετά τον πόλεμο, στο 50, τη δεκαετία του 50, φωτογραφίες οι οποίες αποτυπώνουν ιστορικές στιγμές της Ξάνθης φιλοξενούνται στην έκθεση αυτή. Να πω, η ιστορία ενός τόπου είναι πολύ δύσκολο αιώνων και τον να αποτυπωθεί μέσα από περιορισμένο αριθμό φωτογραφιών. Mm-hmm. Όμως κάναμε μια προσπάθεια και ήταν δύσκολη, μπορώ να πω, για να επιλέξουμε όσο το δυνατόν και χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Αργότερα μπορεί να κάνουμε έκθεση φωτογραφίες θεματικές που αφορούν την κοινωνική ζωή ή να αφορούν την μαθητική ζωή. Αυτή τη στιγμή έχουμε έτσι επιλέξει χαρακτηριστικές, θα έλεγα, και θέλω να πω ότι ίσως να μην αδικήσουμε ανθρώπους και γεγονότα, αλλά δεν μπορείς και οικονομικοί είναι οι λόγοι να εκθέσουμε τόσες πολλές φωτογραφίες. Mm-hmm. Οπότε κάναμε μια προσπάθεια και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά. Να πούμε το εξής. Υπάρχει και φωτογραφία στην οποία είναι αποτυπωμένη η ανατίναξη της γέφυρας των τοξωτών για να μην περάσουν τότε οι Γερμανοί, σωστά, κυρία? Ναι, την ανατινάξανε οι Έλληνες, όμως αμέσως κατασκευάσαν οι Γερμανοί ξύλινη γέφυρα και ήδη περνούσαν με βάρκες και διέσχιζαν τον ποταμό και με άλογα από ό,τι λένε εκεί κάτοικοι οι οποίοι υπήρχαν. Mm-hmm. Και έχουμε και αυτές οι φωτογραφίες είναι βέβαια χάρη στην προσφορά φίλων και τους ευχαριστούμε θερμότατα, είτε μέσω διαδικτύου είτε από διάφορες ομάδες εδώ που υπάρχει στο διαδίκτυο και ακόμα και από συλλέκτες που όπου απευθυνθήκαμε είναι αλήθεια μας παραχώρησαν με πολύ μεγάλη χαρά αυτές τις φωτογραφίες και είμαστε ευγνώμονες. Mm-hmm. Και πάλι θα τονίσω ότι οι κοινωνίες πάνε μπροστά με συλλογικότητα, αλτρουισμό και αλληλεγγύη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Καρασακαλίδου. Αν δεν υπάρχει συνέργεια, τότε το σίγουρο και το βέβαιο είναι ότι δεν μιλάμε για κοινωνία, μιλάμε για κάτι εντελώς άλλο. Κάτι διαφορετικό. Όταν θέλουμε να μιλάμε για κοινωνία, είναι απαραίτητο να υπάρχει αλληλεγγύη, η συνεργασία, ο αλτρουισμός. Υπάρχουν όμως και άλλες φωτογραφίες που μας θυμίζουν την έγκλη που είχε προσδώσει στους τοξότες τότε ο σιδηροδρομικός σταθμός. Σωστά, κυρία Καρασακαλίδου? Συμβαίνει και φέτος να είναι το ευρωπαϊκό έτος. Να βλέπεις εκείνο το τοξότε μπροστά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Και περιμένουμε και φίλους του σιδηρόδρομου, είναι αλήθεια, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει εκδρομή 8 Αυγούστου, θα επισκεφθούν και την έκθεσή μας και έχουμε αναπτύξει και καλές φιλικές σχέσεις και όπως και από τη Δράμα, φίλοι του σιδηρόδρομου. Είναι ολόκληρη ιστορία από μόνη του, από μόνος το σταθμός εκεί. Ναι, για να δούμε, και επειδή το τρένο μας λείπει και έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη, ίσως... Βασιλικό ζεύγος εκεί να καταφτάνει, Παύλος, Φρυδερίκη, με κάθε επισημότητα να τους υποδέχονται αποτυπωμένα όλα στο φακό. Η φυσική του θέση αυτή, δηλαδή όταν οι γέφυρες ενώνουν τη Μακεδονία με τη Θράκη και δεν υπήρχε άλλο πέρασμα. Σωστά. Και ακόμα και από το τρένο που περνούσε και ο μεταξάς που έχει, το τρένο το οποίο τον μεταφέρε ήταν και στάση στο χωριό μας τότε. Και τον υποδέχθηκε η Μαντολινάτα του χωριού μας που υπήρχε το 1935. Η φωτογραφία που βλέπω μπροστά μου στην πρόσκληση με αυτά τα πανέμορφα κοριτσάκια και με την κοψότατη κυρία να τα συνοδεύει είναι η Μαντολινάτα των τοξωτών. Κρατούν μαντολίνα στα χέρια. Ναι, μοναδική. Ο δάσκαλος ήταν ο αείμνηστος φωτογράφος Λεοντιάδης. Στη Μαντολινάτα? Ναι.
Μάλιστα. Η πρώτη γας ήταν στο χωριό τότε. Και θέλω να πω ότι και το χωριό μας από τότε, παρόλη την φτώχεια και την προσφυγιά, υπήρχε κουλτούρα και αργότερα συνεχίστηκε. Και οι κάτοικοι ήταν ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα mm-hmm. και το μαρτυρούν και οι φωτογραφίες άλλωστε. Το μαρτυράτε εσείς, είστε η συνέχεια. Αυτό είναι ο πολιτιστικός φυσιολατρικός σύλλογος των Ξωτών και η δράση του δείχνει αυτό το παρελθόν. Άρρηκτα συνδεδεμένος ο πολιτισμός και όλες του οι εκφάνσεις, από τη μουσική μέχρι την τέχνη, με τους ανθρώπους των Ξωτών. Αυτός είναι και ο πολιτιστικός φυσιολατρικός σύλλογος των Ξωτών, η συνέχεια. Και μακάρι και εμείς οι μεγαλύτεροι να διοργανώνουμε εκδηλώσεις και να είναι καλά παραδείγματα για τα παιδιά, για να είναι συνεχιστές. Mm-hmm. Αυτός είναι και ένας στόχος μας, να μην σταματήσουν οι δράσεις. Να πούμε το εξής, η υγειονομική κρίση, η πανδημία, υποψιάζουμε όπως έγινε στο σύνολο σχεδόν των πολιτιστικών συλλόγων, σε όλη τη χώρα, όχι μόνο εδώ, στη δικιά μας την περιοχή, σας πήγε κάπως πίσω, σωστά κυρία Καρασακάλη, δηλαδή ναι. Κάποιες δράσεις σας υποψιάζουμε ότι σταμάτησαν λόγω ναι. των μέτρων, λόγω των απαγορεύσεων. Ναι. Παρόλα αυτά δεν καθίσατε και πολύ φρόνιμοι, με προσοχή μεγάλη. Αξιοποίησαν αυτή την περίοδο τα μέλη του συλλόγου και η διοίκηση του παρατεταμένου lockdown. Δημιουργήσατε ένα πανέμορφο βιντεάκι στο οποίο διαφημίζετε τις ομορφιά σας εκεί. Σε όλο τον τόπιρο, όχι μόνο στους τοξότες. Κάναν και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι γεγονός. Πάντα λέω ότι προσπαθούμε. Προσπαθούμε, αγαπάμε το χωριό μας όπως και όλοι αγαπάμε. Αν προσπαθείτε συνέχεια, είμαι βέβαια κυρία Καρασακάλη ότι θα δούμε όμορφα πράγματα. Αν προσπαθείτε συνέχεια. Η ευχή μου είναι να βγούμε γρήγορα από αυτήν την πανδημία, να υπάρχει υγεία και ειρήνη και νομίζω ότι όλα τα άλλα έρχονται γιατί πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν, οι οποίοι έχουν ευαισθησίες και... Οι άνθρωποι είναι πάντα να σκεφτόμαστε τα θετικά μας όλοι mm-hmm. και εκεί να εστιάζουμε. Και νομίζω ότι και αν αυτά τα προβάλλουμε, που είναι και περισσότερα από τις κακές μας στιγμές, όλα θα είναι καλύτερα. Το παλέψατε, το φτιάξατε, το ανέβασα στο YouTube, στη διάθεση είναι όλων τώρα των χρηστών το βιντεάκι αυτό με τις ομορφιές του Τόπιρου, έτσι, του Δήμου Τόπιρου. Ναι. Όχι μόνο των Τοξωτών. Ναι. Αλλά οι πανέμορφες μοβ μπλε ανεμόνες στους τοξότες, εκεί φύονται, νομίζω ότι είναι το σήμα κατά τεθέν, κυρία Καρασακαλίδο. Αυτά είναι ένα ερέθισμα. Από εκεί και μετά υπάρχουν η χλωρίδα και η πανίδα εκεί στα στενά και στην περιοχή μας είναι εξαιρετική, είναι γνωστά άλλωστε mm-hmm. αυτά. Απλά εμείς τα τονίζουμε και σε όσους δεν τα γνωρίζουν είναι ένα ερέθισμα να έρθουν από κοντά να τα θαυμάσουν. Άλλωστε είναι πλούτος να υπάρχει αυτή η φυσική ομορφιά και η φύση να είναι τόσο απλόχερη και δωρεάν να παρέχει αυτά τα κάλλη της και εμείς απλά ζητάμε από τους επισκέπτες να τα μοιραστούν μαζί μας και να σεβόμαστε όλη αυτή την ομορφιά για να υπάρχει συνέχεια. Συνήθως εμείς που μένουμε εδώ αυτή την ομορφιά την προσπερνούμε. Γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Αν σταθούμε όμως για λίγο και προσπαθήσουμε να ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, είναι ένας παράδεισος, ένας πραγματικός παράδεισος, απλόχερα δοσμένος στους ανθρώπους εδώ αυτής της περιοχής. Έτσι είναι και οι όμορφοι τοξότες. Συνεχίστε με αυτή τη δύναμη, κυρία Καρασακαλίδου, και αυτές τις συνεχείς σας προσπάθειες, εμείς να ξέρετε ότι όχι απλώς θα τις στηρίζουμε, αλλά θα τις ζούμε μαζί σας και θα τις απολαμβάνουμε. Εγώ και πάλι να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά και όλους όσους βοήθησαν για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Πραγματικά είμαστε ευγνώμονες. Μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Πώς μου το είπατε εκείνο με τις θύμησες? Το καλύτερο δώρο ότι είναι. Πραγματικά είναι το καλύτερο δώρο. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα μνημόσυνο προς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι φύγαν από κοντά μας και των οποίων συνέχεια είμαστε εμείς. Αλλά και αυτής της ομορφιάς που θαυμάζουμε τριγύρω μας κάθε φορά που περνάμε, να, τώρα για παράδειγμα από τους τοξότες. Και μέσα κλεισμένη ιστορία από το 20 μέχρι το 60.
Και μεταγενέστερα. Και μεταγενέστερα, μέχρι και τώρα. Στη ναι, σύγχρονη και εποχή. Σημαντικό ότι είναι κλεισμένο μέσα σε ένα ιστορικό κτίριο που εκεί υπάρχουν ακόμα ηλικιωμένοι 90 ετών οι οποίοι ήταν μαθητές σε αυτό το σχολείο. Μάλιστα. Είναι, ναι. Η μεγαλύτερη συγκίνηση νομίζω θα είναι αυτή. Και εμείς εκεί δηλαδή μαθητεύσαμε, να πω την αλήθεια. Γι' αυτό έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Αυτό το σχολείο, το ανακαινισμένο πια, είμαι σίγουρη ότι και ο Δήμος, το Πυρού, ο οποίος κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να ανακαινιστεί, αλλά υποψιάζομαι ότι και ο Σύλλογος θα το αξιοποιήσει, κυρία Καρασακαλίδου. Εμείς ευχόμαστε να γίνει ένας πολυχώρος, όπου να γίνονται διάφορες δραστηριότητες από όποιον επιθυμεί να κάνει την εκδήλωση αυτή. Ενδεχομένως να γίνει και εκθεσιακός χώρος, εμείς προτάσεις κάνουμε και βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον Δήμο. Ως εκθεσιακός χώρος νομίζω ότι θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί και τώρα με την έκθεση. Ναι. Αλλά υποψιάζομαι ότι οι χώροι του είναι έτσι διαμορφωμένοι. Έχω την εικόνα ενός παλιού σχολείου, τώρα όλες τις παλιά σχολεία είναι πήγαμε περισσότεροι. Βοηθούν, έτσι, βοηθούν στο να φιλοξενηθούν τέτοιες δράσεις. Θα πω ότι πάλι η επιθυμία και ευχή μας είναι να φύγουμε γρήγορα από την πανδημία, να υπάρχει υγεία και να υπάρχουν δράσεις για να είμαστε ζωντανοί, για να ομορφαίνουμε τις μέρες μας, για να θυμόμαστε, να τιμούμε. Στην Ξάνθη ένας λόγος παραπάνω να δημιουργείται έτσι αυτή η απογοήτευση, να μας κατακλείζει αυτή η απογοήτευση, γιατί ήμασταν μαθημένοι. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε όλα μας τα χωριά, σε όλους τους οικισμούς και των περιφερειακών δήμων, τα καλοκαίρια, με τα πανηγύρια, με τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές, με τα συναπαντήματα, τους χορούς, όλα αυτά μας λείπουν, κυρία Καρασακαλίδου, και ήταν κομμάτι της ζωής μας. Λείπουν, αλήθεια, είναι γεγονός αυτό και το εισπράττουμε και από το... και εμείς το νιώθουμε, αλλά και το εισπράττουμε και από τον... από την το κοινωνία, κόσμο, την τοπική κοινωνία και γενικότερα. Ναι, είναι μια διασκέδαση η οποία είναι οικονομική, θα πω, και βέβαια διατηρείται η παράδοση, αλλά και κάποιος που δεν μπορεί να κάνει μακρινά ταξίδια μπορεί στον τόπο του, σε ένα πανηγύρι, σε μια εκδήλωση, να περάσει όμορφα, να δει... Να ψυχαγωγηθεί, να διασκεδάσει, σωστά. Ναι, ακόμα και πολλές φορές λέω ότι και αν δεν μπορούμε να πάμε αλλού, να έρθει κόσμος στο χωριό μας. Mm-hmm. Δεν είναι κακό. Όχι. Να γνωρίσουμε ανθρώπους από την Ελλάδα, από τον ελληνικό χώρο, από έξω. Η επικοινωνία είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και θεωρώ ότι είναι το πρωταρχικό. Και όπως είπατε, οι συνέπειες, οι επιπτώσεις σε αυτή την περίπτωση είναι θετικές. Είναι θετικές, γιατί με την επισκεψιμότητα αντιλαμβανόμαστε ότι ενισχύουμε και την τοπική εκεί οικονομία. Και τον Σύλλογο και το Δήμο, βεβαίως, εννοείται αυτό, και την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που το τολμήσατε. Θα γίνει με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα αυτή η έκθεση, το τονίζουμε, κυρία Καρασακαλίδου. Ναι, βέβαια. Ο χώρος είναι κλιματιζόμενος, δίνεται η δυνατότητα λόγω και των τετραγωνικών μέτρων να μπαίνει ο κόσμος με ασφάλεια, να θαυμάζει τις φωτογραφίες. Κλιματιζόμενος χώρος, μου είπε η κυρία Καρασακαλίδου. Αν και μαζί σας θα είναι και ο Θεός, νομίζω. Πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Ο Θεός και η Παναγία, επειδή είναι και ο μήνας τώρα της Παναγίας και έχετε την Εκκλησία. Και έχουμε και τον πανηγυρίζει ο νός μας. Ελπίζουμε, επειδή οι προθέσεις μας είναι έτσι. Καλές. Αγαθές. Ναι, θα έχουμε την βοήθεια της Παναγίας. Και ο καιρός θα είναι καλός, οπότε τι πιο όμορφο ένα πρωινό εκεί στους τοξότες και μετά τα εγγένεια, αφού δούμε, συναντηθούμε με την ιστορία των τοξωτών, μια βόλτα στις πανέμορφες παραλίες του Τοπύρου. Να είστε καλά, κυρία Καρασακαλίδου. Θέλω να πω ευχαριστώ και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ εκπροσωπώ το Σύλλογο και έτσι επικοινωνούμε. Mm-hmm. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που εργαζόμαστε για να γίνουν όλοι οι σύνδρασεις. Σίγουρα ήθελε μεγάλη προεργασία. Η επιλογή των φωτογραφιών να στηθούν στο χώρο. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη του Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Τοξωτών, και μπράβο τους.
τιμούν το χωριό τους, τιμούν την ιστορία του χωριού, τους ανθρώπους που έφυγαν από κοντά μας και είναι η συνέχειά τους, και μας δίνουν και αυτή τη δυνατότητα να περάσουμε λίγες όμορφες ώρες, τιμώντας τους και εμείς με μια βόλτα την Κυριακή 8 του μήνα εκεί στα Εγγένεια, να δούμε και το σχολείο από κοντά. Ναι. Εμείς θα φροντίσουμε να υπάρχει δροσιά και έξω, να έχουμε τα δροσερά μας τα νερά, το κέρασμά μας βεβαίως, οπότε σας περιμένουμε με χαρά. Αυτή είναι η φιλοξενία των ανθρώπων των τοξωτών. Συγχαρητήρια και πάλι, κυρία Καρασακαλίδου, και συνεχίστε τις προσπάθειες. Μας δίνετε ανάσες διασκέδασης και ψυχαγωγίας με τις προσπάθειές σας και το χρειαζόμαστε όλοι αυτό. Ευχαριστούμε θερμά για μια ακόμα φορά. Την ευχαριστούμε την κυρία Καρασακαλίδου για την ενημέρωση. Το κάνανε με μεγάλο μεράκι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, όπως όλες τις μέχρι τώρα δράσεις τους, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου μας περιμένουν όλους. Έχω μπροστά μου δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι τυπωμένες πάνω στην πρόσκληση και είναι πραγματικά μοναδικές, γιατί μία ήδη μας μίλησε, η Μαντολινάτα, περίφημη Μαντολινάτα των τοξωτών, με φόντο αυτό τον παράδεισο εκεί στην περιοχή, το φυσικό παράδεισο, αλλά και φωτογραφίες από την καθημερινότητα εκεί των πολιτών. Μεγάλο κομμάτι βέβαια της ιστορίας των τοξωτών, ο σταθμός, ο σιδηροδρομικός σταθμός. Καθόλου τυχαίο που θα έρθουν και οι φίλοι του σιδηρόδρομου να δουν την έκθεση από κοντά. Ουσιαστικά ήταν το σήμα κατά τεθέν των τοξωτών. Και εκεί αποτυπώνονται στον φακό των φωτογράφων της εποχής και οι αφήξεις των επισήμων στην Ξάνθη. Λοιπόν...